θα προλάβουμε. Ορίστε, δεν τη βλέπεις. Δεν μπορώ να παντρευτώ τώρα, αφού διστάζω. Τώρα είπαμε. Τον γαμπρό μου, πάλι! Θα λέει γρήγορα. Να σου πω, κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ, μην κοιμηθείς. Γιατί, αφού διστάζω. Σε παρακαλώ, κάτω για τον παπά. Θα προσπαθήσω. Να σου πω, μόνοι μας είμαστε. Βγάλε τα γάντια σου. Εγώ δεν... Μη φοβάσαι, δεν θα το πει σε κανέναν, έτσι. Θα προλάβουμε. Μόνο μην κοιμηθείς. Εντάξει, παπά. Γρήγορα, γρήγορα, θα προλάβουμε. Γρήγορα. Ακόμα. Άντε. Ο χαμπρός δεν έρχεται. Να μου το φέρεις εδώ σηκωτό. Θα προλάβουμε, είπα. Είδες, έλα, φίλησε την τώρα. Ω, ξέχασα τα δαχτυλίδια, στο δωμάτιό μου είναι. Έλα εδώ, φίλα την. Ευχαρίστως. Το έφτωνε! Τι έκανα πάλι. Δεν φταίω εγώ, κάτι έπαθε. Πέθανε. Μη σε νοιάζει, την πήρε λίγο ύπνο. Δώστε της ένα φυλάκι όμως. Να της δώσω όταν ξυπνήσει. Είναι το πράγμα να ξυπνήσει, τώρα έχει αξία. Φίλησε την επιτέλους, μα τόσο δύσκολο είναι. Για να σας πω, ούτε να την φιλήσω θέλω, ούτε να την παντρευτώ, ούτε να ξαναπατήσω ποτέ εδώ πέρα. Εγώ για τον μπαμπά μου το έκανα, για τον Βασίλειο. Κι ας μου λέγανε όλοι ότι εδώ μέσα είσαι τρελή. Φεύγω, κι αν θέλετε να ξέρετε, εγώ αγαπάω άλλη. Φεύγει. Τερέξανε πίσω να το βολάβω. Καλά ήταν πια πάρα πολύ αργά. Καλέσαμε και όλους πρίγκιπες στο βασίλειο. Αλλά τους είχε βγει το όνομα του εδώ μέσα. Ήτανε λίγο. Και κανείς δεν ήθελε. Έτσι είναι. Όταν κάποιος είναι λίγο. Τώρα, το ξέρω ότι εγώ φταίω, αλλά όλα καλά δεν πάνε. Συγγνώμη, τι να έκανα κι εγώ. Δεν άντυχα άλλο. Όλο μη και μη ήτανε. Ωραία. Έκανα κι εγώ ένα σφάλμα. Ήταν ανάγκη να μου το κοπανάει όλη την ώρα. Και στο κάτω-κάτω δεν την μεταμόρφωσα και σε καμία κολοκύθα. Λουλούδι την έκανα. Ορτανσία. Ας μην λίγο έτσι να μάθει και... Βλέπουμε. Και ο καιρός περνούσε και δεν γινότανε τίποτα. Ώσπου του πήραν απόφαση πως όταν ξυπνήσει αυτή, δεν θα είναι πιο κοντά της. Και είπα να της γράψουν ένα γράμμα. Κορίτσι μου. Όταν με τον καλό ξυπνήσεις... Εμείς μάλλον δεν θα είμαστε πια κοντά σου. Μην αρχίσεις πάλι να ρωτάς. Να αναρωτιέσαι γιατί. Έτσι έπρεπε. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι να ζεις την καινούργια σου ζωή. Και να είσαι ευτυχισμένη. Γράψαμε και έρωτα. Γράφανε, σβήνανε, γράφανε, σβήνανε. Ώσπου άφησα το πράγμα στο κεφαλό της.
να ευχαριστήσω πρώτα εγώ, η Ειρήνη. Ειρήνη, θα μιλήσεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω 2-3 ανθρώπους που μας βοήθησαν να γίνει αυτό. Καταρχάς, να σας ζητήσω συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε στο πρώτο μέρος. Ελπίζω να μην το καταλάβατε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τη Μίλκα. Μίλκα, μου έλα μπροστά. Χωρίς τη Μίλκα δεν θα υπήρχαν τα κουστούμια και τα σκηνικά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους παρακάτω ανθρώπους που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα είχε γίνει όλο αυτό. Το διευθυντή μας, με τη στήριξη του οποίου έγινε όλο αυτό. Τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ΚΟ και τον κύριο Μανώλη Ζερβό που είναι πάντοτε κοντά μας και μας βοηθάει. Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ΓΕΛΚΟ. Καλά, για τη Μίλκα δεν έχω να πω τίποτα. Χωρίς τη Μίλκα δεν θα υπήρχε όλο αυτό. Το χώρο εδώ πέρα που μας φιλοξένησε και για τις πρόβες και για την παράσταση στον Ορφέα, αλλά και το σφαγείο για τις πρόβες και την παράσταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Τον Παναγιώτη το Θαλασσινό και το Πολύκεντρο Θαλασσινού μας βοήθησε με τα προγράμματα, το Κέντρο Γραφικών Τεχνών, την Παρίνα Κό και τον κύριο Σεβαστιανό Μαραγκό, φυσικά το ΔΟΠΑΠΣ για την ένταξη της παράστασής μας στο Τρίτο Μαθητικό Φεστιβάλ και ιδιαίτερα την Ειρήνη τη Χατζη Χριστοφή, τη φίλη μου, την αντιπρόεδρο του ΔΟΠΑΠΣ και πολλούς άλλους χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Ειρήνη, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, παιδιά, ήσασταν καταπληκτικοί. Εγώ είδα και την προηγούμενη παράσταση. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήσασταν φοβεροί. Υπήρξε το πρόβλημα που είπε, αλλά δεν φάνηκε καθόλου κάτω, πιστέψτε με. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και έτσι λοιπόν, με αυτή την παράσταση, κλείνει το Τρίτο Μαθητικό Φεστιβάλ. Ένα μαθητικό φεστιβάλ που συνδιοργανώνουν οι σχολικές επιτροπές του Δήμου της ΚΟ και ο ΔΟΠΑΠΣ. Θα μου επιτρέψετε να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν, αρχίζοντας από το πρώτο δημοτικό σχολείο, για τη συμμετοχή των μαθητών του με την θεατρική παράσταση «Παπαρούνα κόκκινη σαν φλόγα», βασισμένο στο γνωστό παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά, «Τα μαγικά μαξιλάρια». Αν είναι εδώ η κυρία Μπαϊμάκου και ο κύριος Καπύρης Παναγιώτης, είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός. Καλό είναι να προσπαθήσουμε όλοι να συμμετέχουμε σε αυτό το θεσμό, γιατί τα παιδιά πραγματικά το χαίρονται και οι συνάδελφοι, όλοι οι δάσκαλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Χαρήκαμε πολύ την παράσταση του Δευτέρου Γυμνασίου ΚΟ για τη συμμετοχή των μαθητών του. Με τη θεατρική παράσταση 30 δευτερόλεπτα έρωτος του Άλντο Ντε Μπενεντέτη. Είναι εδώ μήπως κάποιος εκπρόσωπος του Δευτέρου Γυμνασίου? Ήταν οι κυρίες Μπέτα Μαρίνα, υπεύθυνες καθηγήτριες, και η κυρία Γεωργιάδου Φίλη. Ακολούθησε η Εστουδιαντίνα από το Γυμνάσιο Ζεπαρίου, «Η αγάπη τραγουδιέται πάντα», με το Γυμνάσιο Αντιμάχιας και το Λύκειο Ζεπαρίου, με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Τοπαλίδη Γιάννη. Και τελειώνουμε σήμερα με το πρώτο Γενικό Λύκειο Ιπποκράτειο, με την Κοιμωμένη που ξύπνησε, της Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου. Αν θα ήθελε ο κύριος Χαρτοφίλης, παρακαλώ, να παραλάβετε για το σχολείο. Και η κυρία Καραγιάννη Σοφία, πάρει Σοφία. Okay. Θα παίρνει Σοφία. Αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.